Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα ακόμα νέο προϊόν που έχω στα χέρια μου και που για ακόμα μία φορά είναι ένα ζευγάρι ασύρματων ακουστικών, αυτή τη φορά όμως από την LG. Η εταιρεία έχει μια αρκετά μεγάλη γκάμα προϊόντων ήχου, τα οποία δεν είναι δυστυχώς αρκετά γνωστά στη χώρα μας, τουλάχιστον όχι όσο προϊόντα άλλων εταιριών. Τα Tone Free FN7, όπως είναι η ονομασία των συγκεκριμένων ακουστικών, σίγουρα δεν είναι ιδιαίτερα ευρηματική, είναι όμως αρκετά ενδιαφέροντα για έναν συγκεκριμένο λόγο εκτός όλων των άλλων βασικά. Όπως δηλώνει και ο τίτλος του βίντεο, είναι ένα ζευγάρι ασύρματων ακουστικών που καθαρίζονται μόνα τους. Η UV νανοτεχνολογία της LG εκπέμπει, μάλλον η θήκη εκπέμπει μια υπεριόδια ακτινοβολία σε κάθε ένα από τα δύο ακουστικά, προκειμένου όπως δηλώνει και στη συσκευασία να σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίδιων. Εκτός λοιπόν από αυτό, έρχονται προφανώς με active noise cancellation και έναν αρκετά όμορφο και ποιοτικό σχεδιασμό. Παραδοσιακά σφραγισμένα στη συσκευασία τους, μου τα έστειλε η LG για να τα δοκιμάσω. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα τα ανοίξω, θα τα δούμε μαζί για πρώτη φορά από κοντά και στη συνέχεια σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω και για να δω την ηχητική τους ποιότητα, η οποία είναι αρκετά καλή όπως τα περισσότερα προϊόντα της εταιρείας, αλλά και για να δω στην πράξη τι ακριβώς χρησιμότητα έχει η συγκεκριμένη UV νανοτεχνολογία. Το παραδοσιακό μαχαίρι στο πλάνο για να ανοίξουμε τη συσκευασία, η οποία έχει μια ταινία ασφαλείας στο πίσω μέρος, έχει και μια εικόνα των ίδιων των ακουστικών με τη θήκη τους και φυσικά αναφέρει τα περιεχόμενα της συσκευασίας, τα οποία θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, μαχαίρι, ταινία ασφαλείας, την κόβουμε και ανοίγουμε τη συσκευασία για να δούμε τα ίδια τα ακουστικά. Όχι, έχει και δεύτερη ταινία ασφαλείας, μάλιστα. Άμα δεν είσαι παρατηρητικός, αυτά συμβαίνουν. Κόψαμε λοιπόν και τη δεύτερη ταινία. Άνοιξε αρκετά εύκολα από εδώ και πέρα η συσκευασία. Αυτά είναι τα ίδια τα ακουστικά, καλά σφινωμένα στη βάση τους. Διαφορετική θήκη και μπορώ να πω ότι προσωπικά μου αρέσει αρκετά αυτό το στρογγυλό σχέδιο. Τα αφήνω προς το παρόν στην άκρη. Να δούμε τι άλλο περιέχει η συσκευασία αυτή, αφού βρούμε και πώς ακριβώς ανοίγει. Μάλιστα, λοιπόν, ένα USB Type-C καλώδιο για να φορτίζουμε τα ίδια τα ακουστικά. Προφανώς πάντα απαραίτητο και καλοδεχούμενο. Και φυσικά μαξιλαράκια tips για τα ίδια τα ακουστικά σε διαφορετικά μεγέθη για να μπορούμε να βρούμε αυτά που μας ταιριάζουν. Οδηγίες, ok, οδηγίες χρήσης, οδηγός αναφοράς και πληροφορίες ασφαλείας ως συνήθως. Λοιπόν, τα αφήνουμε και τα τρία στην άκρη να βάλουμε. Okay. Λοιπόν, θα μαζέψω τη συσκευασία η οποία δυσκολεύεται λίγο να γίνει πάλι ένα και πάμε να δούμε τα ίδια τα ακουστικά. Και αφού κατάφερα να μαζέψω τη συσκευασία, να την κάνω πάλι ένα κομμάτι και να την αφήσω στην άκρη, πάμε να δούμε τώρα τα ίδια τα Tone Free FN7, γιατί αυτός είναι ο κωδικός του μοντέλου. Να πω για ακόμα μία φορά ότι πραγματικά είναι κάτι που δεν βλέπει συχνά και πολύ όμορφη η συγκεκριμένη στρογγυλή θήκη. Tone απ' έξω, σκέτο στο ίδιο το καπάκι, και όταν ανοίγει τη θήκη μετά από μερικά δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η UV λαμπίτσα που υπάρχει, απλά για να δείξει ότι υπάρχει εκεί, δεν καθαρίζονται αυτή τη στιγμή τα ακουστικά. Φαίνεται οπτικά ότι υποστηρίζεται η συγκεκριμένη τεχνολογία. Σύμφωνα με την LG, καθαρίζονται τα ακουστικά και χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη UV ακτινοβολία όταν έχουμε τη θήκη συνδεδεμένη σε φορτιστή, προφανώς για να μειωθεί, μάλλον για να μην επηρεάζει την μπαταρία η κατανάλωση ενέργειας από τον καθαρισμό. Λοιπόν, στο πίσω μέρος η USB Type-C θύρα για να φορτίζουμε τη θήκη. Στην προσθενή πλευρά ένα μικρό LED το οποίο μας ενημερώνει και για το πότε γίνεται ο καθαρισμός των ίδιων των ακουστικών και όταν ανοίξουμε τη θήκη είναι περισσότερο ορατό και ένα διαφορετικό λεντάκι το οποίο μας ενημερώνει για την κατάσταση της μπαταρίας. Τώρα, κάθονται και πολύ όμορφα μαγνητικά μέσα στη θήκη και αρκετά ευγενικά τα ίδια τα Tone Free ακουστικά και βγαίνουν και πολύ εύκολα από τη θήκη, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο για όλα τα ακουστικά του είδους. Τώρα, κάθε ένα από τα δύο τα ακουστικά, να δούμε το σχεδιασμό τους. Προφανώς η μύτη από σιλικόνη, η οποία είναι και σχεδιασμένη από ένα υλικό που καθαρίζει πιο εύκολα με τη συγκεκριμένη περιόδια ακτινοβολία, ένας αισθητήρας υπερήθρων για να καταλαβαίνει το ακουστικό πότε το έχουμε στο αυτί μας και πότε όχι. Έχουμε ένα μικρόφωνο στο κάτω μέρος, τρεις υποδοχές για τρεις μάλλον επαφές για τη φόρτιση των ίδιων των ακουστικών, ένα δεύτερο μικρόφωνο στο εσωτερικό για να ακούει καλύτερα το ακουστικό όπως αναπαράγεται η φωνή μας μέσα στο αυτί για να μπορεί να την καταγράψει με καλύτερο τρόπο και ένα τρίτο μικρόφωνο στο πίσω μέρος των ακουστικών και τα τρία λειτουργούν προφανώς με το Active Noise Cancellation. Τώρα, είναι ευαίσθητη στην αφή η πίσω πλευρά του κάθε ακουστικού, θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις επιλογές για να χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Έχουμε και μια μικρή προεξοχή
στο συγκεκριμένο σημείο, η οποία δεν είναι πλήκτρο, αλλά είναι πολύ χρήσιμη και κάτι που απορώ γιατί δεν έχει σκεφτεί μέχρι σήμερα κάποια άλλη εταιρεία, ώστε να είναι εύκολο να εντοπίσουμε και με την αφή το σημείο στο οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε ένα από τα δύο ακουστικά. Λοιπόν, αυτός είναι ο σχεδιασμός τους με ένα αρκετά μικρό στέλεχος, το οποίο δεν προεξέχει ιδιαίτερα και από το αυτί μας. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε ένα τηλέφωνο προφανώς και την εφαρμογή της LG. Η LG έχει αποχωρήσει δυστυχώς από την αγορά των smartphones πλέον και τα τηλέφωνα της εταιρείας έχουν μερικά χρόνια που δεν είναι επίσημα διαθέσιμα στη χώρα μας, οπότε δεν μπορώ παραδοσιακά να χρησιμοποιήσω ένα τηλέφωνο της LG. Θα χρησιμοποιήσω αναγκαστικά σε εισαγωγικά το Galaxy S21 Plus. Λοιπόν, εδώ να πω ότι η διαδικασία για να ανιχνεύσει το τηλέφωνο τα ακουστικά την πρώτη φορά είναι ιδιαίτερα εύκολη. Με το που θα ανοίξει τη θήκη, εμφανίζει ένα μήνυμα υποστηρίζεται πλέον από το ίδιο το Android σαν λειτουργικό σύστημα αυτή η δυνατότητα, αρκεί να υποστηρίζεται και από τα ακουστικά, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο και μάλιστα αφού ολοκληρωθεί το pairing, το τηλέφωνο σου προτείνει μόνο του να πας στο Play Store και να κατεβάσεις την εφαρμογή της εταιρείας για τα ακουστικά. LG Tone Free είναι η ονομασία της εφαρμογής, αυτή τη στιγμή δεν βλέπει κάτι και αυτό γιατί μόλις ανοίξουμε τη θήκη και καταλάβει ότι τα ακουστικά είναι πλέον ενεργά, θα αλλάξει μόνη της και θα μας παρουσιάσει τη συνολική εικόνα των ακουστικών, την μπαταρία για κάθε ένα από τα δύο αλλά και την μπαταρία της θήκης και μάλιστα η προσοχή στη λεπτομέρεια έχει ενδιαφέρον. Αν βγάλεις τα ακουστικά από τη θήκη και την κλείσεις, πλέον φαίνεται μόνο η κατάσταση της μπαταρίας των ίδιων των ακουστικών. Είναι πραγματικά κρίμα να το πω για ακόμα μια φορά που η LG δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ότι κατασκευάζει τέτοιου είδους ακουστικά, τουλάχιστον όχι στην Ελλάδα, και αυτό γιατί και η εφαρμογή ακόμα είναι πραγματικά πολύ όμορφα σχεδιασμένη και προσεγμένη για να προσφέρει εύκολα όλες τις δυνατότητες. Έχει ένα ξεχωριστό Tone Free Lab, στο οποίο μπορείς να ενεργοποιήσεις κάποια δοκιμαστικά χαρακτηριστικά που έχουν τα ακουστικά, με το Connection Priority Mode, το οποίο μειώνει την καθυστέρηση ανάμεσα στη μεταφορά του ήχου, ώστε να μπορούμε να παίξουμε παιχνίδια ή να δούμε μια ταινία χωρίς να υπάρχει διαφορά στο συγχρονισμό του ήχου και της εικόνας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε ένα ξεχωριστό user manual για το τι μπορεί να κάνει κάθε ένα από τα ακουστικά, το οποίο μας δείχνει και οπτικά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ακουστικά μας. Μας δείχνει, μας εξηγεί κιόλας πώς γίνεται ο καθαρισμός με υπεριόδια ακτινοβολία. Μας εξηγεί ακόμα μερικά πράγματα, μας δείχνει σε τι ποσοστό αντιστοιχεί το κάθε χρώμα στο LED της θήκης, πράσινο, πορτοκαλί και κόκκινο, και από εδώ και κάτω είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσες οι επιλογές. Η LG συνεργάζεται με την Meridian για να ρυθμίζει ηχητικά τα ακουστικά. Έχουμε 4 διαφορετικά preset mode για μπάσο, για πρίμα, φυσικό ήχο και το immersive τώρα, άντε να το μεταφράσεις εύκολα στα ελληνικά, και 2 custom profiles στα οποία μπορούμε εμείς να διαλέξουμε ακριβώς να ρυθμίσουμε μάλλον ακριβώς τον ήχο εκεί που τον θέλουμε. Θα το αφήσουμε στο Bass Boost που ήταν προεπιλεγμένο. Λοιπόν, μας ενημερώνει κιόλας για το τι προσφέρει αυτό. Και το Active Noise Cancellation, το οποίο παρότι δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στη συσκευασία, έχει διαφορετικά mode. Έχει το Noise Cancellation και έχει και ένα Ambient Sound, το οποίο είναι μια διαφορετική ερμηνεία του Awareness Mode που χρησιμοποιούν άλλες εταιρείες και επιτρέπει σε συγκεκριμένους ήχους να περνάνε στα ακουστικά, ώστε αυτού αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το χώρο γύρω μας. Να και μια ασυνήθιστη επιλογή, μπορούμε να κλειδώσουμε το touchpad, την ευαίσθητη επιφάνεια σε κάθε ακουστικό, ώστε όταν δεν τα έχουμε στο αυτί μας και το καταλαβαίνουν αυτό, να μην πιέζεται, να μην την πατήσουμε κατά λάθος και εκτελέσει κάτι το τηλέφωνο μας. Και στις ρυθμίσεις για κάθε ένα από τα ακουστικά μπορούμε να διαλέξουμε τι θα κάνει με απλή πίεση, με διπλή πίεση και με τριπλή πίεση. Play Stop είναι επιλεγμένο για μία πίεση, ναι, να αυξομειώνουν την ένταση, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο σαν δυνατότητα σε όλα τα ασύρματα ακουστικά, και μπορούμε να αλλάζουμε και τραγούδι. Μπορούμε βέβαια να διαλέξουμε από εδώ και άλλες δυνατότητες από αυτές που είναι διαθέσιμες. Για κάποιο λόγο, μάλλον θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μερικές ακόμα επιλογές. Παρ' όλα αυτά, μας ενημερώνει η εφαρμογή ότι όταν δεχθούμε μία κλίση με ένα tap απαντάμε την κλίση, με 2 tap τερματίζουμε την κλίση για να το κλείσουμε, και σε κάποια τηλέφωνα, όπως αναφέρει, με παρατεταμένη πίεση αλλάζουμε τα mode του Active Noise Cancellation. Μία ακόμα αρκετά ενδιαφέρουσα επιλογή και πιθανόν η τελευταία είναι η δυνατότητα να έρχονται ειδοποιήσεις και στα ακουστικά μας, και μάλιστα μπορούμε να διαλέξουμε εμείς ποιες εφαρμογές θα μεταφέρουν την ειδοποίηση στα ακουστικά, ώστε να μην χτυπάει για οτιδήποτε όταν τα έχουμε στα αυτή μας.
για το Messenger, τα μηνύματα είναι ήδη προεπιλεγμένο, προφανώς μπορούμε να διαλέξουμε και άλλες εφαρμογές όπως και το WhatsApp. Πολύ ενδιαφέρον και ασυνήθιστο το να διαλέγουμε εμείς από ποιες εφαρμογές θα δεχόμαστε ειδοποιήσεις. Λοιπόν, αυτή είναι και η εφαρμογή Tone Free της LG, πραγματικά πολύ όμορφη εκτός των άλλων στο σχεδιασμό. Να αφήσουμε το τηλέφωνο για λίγο κάτω, να πάρουμε πάλι τη θήκη και να ξαναβάλω μέσα τα ίδια τα ακουστικά. Να πω για ακόμα μία φορά ότι είναι πολύ εύκολο να τα βάλει κανείς στη θήκη τους αλλά και να τα βγάλει. Βλέπουμε αποσυνδέθηκε και πάλι η εφαρμογή. Για τη UV λαμπίτσα είπαμε δουλεύει μόνο όταν τα ακουστικά είναι στη φόρτιση. Για να τα καθαρίζει εδώ απλά οπτικά μας θυμίζει ότι υπάρχει κάθε φορά που ανοίγουμε τη θήκη των Tone Free. Δείχνει και ακριβώς το μοντέλο η εφαρμογή, προφανώς αναμενόμενο. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη συνολική εικόνα για τα ακουστικά της LG. Πραγματικά, να το πω για τρίτη φορά, είναι κρίμα που η εταιρεία δεν δίνει περισσότερη προσοχή στα συγκεκριμένα προϊόντα της, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά. Θα τα χρησιμοποιήσω για αρκετές ημέρες για να έχω μια καλύτερη εικόνα για το πώς είναι και στην πράξη και το Active Noise Cancellation και η ποιότητά τους στην αναπαραγωγή μουσικής, αλλά και κάτι ακόμα πολύ βασικό, πώς είναι να τα χρησιμοποιεί κάποιος και για να μιλάει στο τηλέφωνο, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Θα τα πούμε λοιπόν και πάλι πολύ σύντομα με κάποιο άλλο βίντεο. Καλή συνέχεια!